Συσκέψεις επί συσκέψεων και συζητήσεις επί συζητήσεων γίνονται μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμετοχή όλων των τελειόφυτων μαθητών στις πανκύπριες εξετάσεις. Χθες υπήρχε συνάντηση μεταξύ της Τριμελούς Επιτροπής με τους εκπροσώπους της Επιδημιολογικής Ομάδας και σε μεγάλο μέρος της συζήτησης έγινε ζήμωση απόψεων σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν για τις πανκύπριες εξετάσεις. Τα αρμόδια Υπουργεία έχουν να διαχειριστούν 4 καυτά ζητήματα. Το πρώτο αφορά τον τρόπο που θα εξεταστούν τα κρούσματα. Το δεύτερο, τον τρόπο που θα εξεταστούν επαφές κρουσμάτων. Το τρίτο αφορά το τι θα γίνεται σε περίπτωση που βρεθεί κρούσμα πριν την εξέταση. Ενώ το τελευταίο αφορά το πώς θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επιτηρητών. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ετοιμάσει ένα πλάνο, το οποίο θα καταθέσει στη συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας. Φαίνεται ότι για τα παιδιά που θα είναι φορείς, θα λειτουργήσουν οι σχολεία αναφοράς, οι κτίρια αναφοράς. Για τα παιδιά που είναι επαφές, αυτά θα είναι σε ειδικές αίθουσες στο σχολείο. Αυτές είναι κάποιες από τις εισηγήσεις που θα κατατεθούν από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο ΜΕΚΑ θα ζητηθούν αρνητικά rapid test από όλους όσοι θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις. Πάντως, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Μακάριο Αθλητικό Κέντρο ανακοινώθηκε ότι θα είναι ένα από τα 55 εξεταστικά κέντρα και πιθανότατα να είναι αυτό το εξεταστικό κέντρο αναφοράς για τα κρούσματα, αφού πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Παράλληλα, τα κρούσματα και οι επαφές θα επιτηρούνται και από νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Θα γίνει είναι να εμβολιαστούν ουσιαστικά, αν μπορεί να γίνει αυτό στοχευμένα, οι συνάδελφοι που θα κάνουν επιτηρήσεις. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας τηρούν στάση αναμονής, αφού αυτές τις μέρες γίνεται μια ζήμωση απόψεων και αναμένουν και τις εισηγήσεις του Υπουργείου Υγείας για να υπάρξει κατάληξη εντός της εβδομάδας στα πρωτόκολλα. Πάντως, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να προσέλθουν με ασφάλεια στις εξετάσεις.